Το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος έδωσε τη μάχη των Γαυγαμήλων. Εκεί νίκησε τον Πέρση βασιλιά Δαρίο τον Τρίτο και κατέκτησε την αυτοκρατορία του. Το 2006 η Mondo TV. Αλήθεια, πάλι! Μετά το φιάσκο του Τιτανικού έπρεπε να καταστρέψουν και τον Μέγα Αλέξανδρο. Οκ, ας ηρεμήσουμε. Μπορεί να είναι καλή. Η ταινία ξεκινάει και ο Μέγας Αλέξανδρος έχει μόλις γεννηθεί. Ο Δίας είναι θείος σου. Ο Δίας που ήταν γνωστός για το πόσα παιδιά έκανε με θνητές. Κάνατε gaslight τον καημένο το Φίλιππο να πιστέψει ότι είναι ο πατέρας. Είμαι ο βασιλιάς της Μακεδονίας και ο πατέρας αυτού του παιδιού και θα του δώσω ένα όνομα. Ποιος άνθρωπος μιλάει έτσι? Το chat GPT έγραψε το σενάριο. Στη συνέχεια έχουμε timeskip και ο Αλέξανδρος κυνηγάει τον Sonic. Τον πιάνει και πηγαίνει εκεί που είναι ο Βουκεφάλας, τον οποίο δαμάζει βάζοντας το χέρι μπροστά στη μούρη του. Δεν είμαι ειδικός στα άλογα, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν δουλεύει έτσι. Προχωράμε και μας γνωρίζουν τον Αριστοτέλη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου θυμίζει πιο πολύ τον Μωυσή. Ο Αλέξανδρος μαθαίνει μερικά πραγματάκια μαζί του, όπως η Ιλιάδα. Φοράλ πραχτιχάλ πυρπόσες, ο Έστερν Λιαρατούρε βεγίν σε αυτήν την Ιλιάδ την εποχ of Γιλγομέση. Ο Ιλέ ατ λέαστ χία ψέαρς όλδερ. Τι στο πούτσο ρε μαλάκα, πού βρήκαν αυτό το κείμενο, ποιος το μετέφρασε τόσο άθλια και πού κολλάει ο Γκίλγκαμες με την Ιλιάδα? Περνάμε στην Περσία, όπου ο αδερφός του Δαρίου καταστρέφει τα ζωροαστριανικά σύμβολα και ο βασιλιάς είναι okay με αυτό. Γιατί ο λαός προσευχόταν σε αυτά και όχι στον ίδιο, okay. Στη συνέχεια έρχεται ο Μέμνον ο Ρόδιος να κατακτήσει τα πάντα στο όνομα του Δαρίου. Αλλά η Μακεδονία αντιστέκεται. Για την ακρίβεια βρίσκονται σε ένα πλοίο και το τσιράκι απαιτεί να δώσουν τη γη. Ως απάντηση ο Αλέξανδρος τον πετάει στη θάλασσα. Δεν μας είπε ο Αριστοτέλης ότι ο κόσμος είναι στρογγυλός σαν μπάλα? Και ο Αριστοτέλης δεν τα ξέρει και όλα. Η γη είναι επίπεδη, σαν τραπέζι. Ο Αλέξανδρος είναι flat earther. Συναντιέται με τον πατέρα του και συζητάνε για το πώς θα είναι πάντα δίπλα του. Τότε αυτός τον προκαλεί σε έναν αγώνα δρόμου. Φτάνουν σε ένα φαράγγι στη μέση του πουθενά που για να περάσεις έχει μία γέφυρα. Εκεί ο Βουκεφάλας σταματάει άμεσα, αλλά το άλογο του Φιλίππου πάει κανονικά. Η γέφυρα σπάει και ο Φίλιππος πεθαίνει. Εντάξει ρε παιδιά, είπαμε προοικονομία, αλλά όχι και για τα επόμενα 3 λεπτά. Επίσης, από πού και ως πού ο Βουκεφάλας έχει υπερφυσικές δυνάμεις? Επίσης, δύο, πού είναι η μάνα του Αλέξανδρου? Εμφανίστηκε στη γέννα και μετά τη ξέχασαν. Στην επόμενη σκηνή μαθαίνουμε ότι ο Δαρίος ήταν αυτός που έκοψε τα σκηνιά της γέφυρας. Γιατί φυσικά ήξερε ότι από εκεί δεν θα περάσει κανένας άλλος εκτός από τον Φίλιππο. Μα το Δία θα σκοτώσω το Δαρίο! Α! Με το ίδιο του το στιλέτο! Συγγνώμη, αλλά πώς υπάρχει πόλη Αλεξάνδρεια μέσα στην Περσία πριν καν πάει ο Αλέξανδρος εκεί? Βασικά είναι δύο! Δίπλο τσέκαρε έστω ένα στη ταινία γαμώτο! Τέλος πάντων, ο Αλέξανδρος γίνεται βασιλιάς και ξεκινάει τον πόλεμο. Στη πορεία βρίσκει τον Καλισθένη, έναν goofy goober. Στη συνέχεια φτάνουν στον Γρανικό, όπου ο Παρμενίων τον συμβουλεύει να περιμένουν μέχρι την άλλη μέρα για να επιτεθούν. Εκεί ο Αλέξανδρος λέει: Όχι! Εγώ θα πολεμήσω τώρα! Γιατί αυτή είναι η ηλίθια εκδοχή του Μέγα Αλέξανδρου. Δεν έχει στρατηγικό λόγο για τον οποίο θέλει να επιτεθεί εκείνη την ώρα, απλά θέλει να το κάνει γιατί ο Δαρίος σκότωσε τον μπαμπάκα του και θέλει να εκδικηθεί. What a sick joke! Η μάχη είναι δύσκολη και γεμάτη με stock sound effect όπως το swordclass.wav. Εκεί που είναι να χάσουν, ο Αλέξανδρος ζητάει βοήθεια από τον Δία. Μπράβο μαλάκα. Πήγες εκεί χήμα και όταν είδες τα σκούρα ζήτησες βοήθεια από τους θεούς. Ο Δίας τον γράφει στα παπάρια του και χάνουν τη μάχη. Χάνουν τη μάχη του Γρανικού, μια από τις σημαντικότερες νίκες του Αλέξανδρου. Όπαρε, γιατί τελείωσε? Α, πρέπει να βάλω το δεύτερο DVD. Sorry, ποιος διάολο είναι ο Alex the Greater? Greater από ποιον? Τον άλλο Alex? Το λιοντάρι από τη Μαδαγασκάρη? Πες μου, υπάρχει ναός του Δία σε αυτή την περιοχή? Μόνο ένας. Σε μια πόλη όχι μακριά από εδώ. Στο χωριό του Γόρδιου Δεσμού. Δείξε μου το δρόμο. Οκ, αυτή η σκηνή με μπερδεύει. Λέει σε ένα κοντινό χωριό, αλλά είναι ήδη εκεί και ενώ έχει φτάσει λέει δείξε μου το δρόμο. By the way, αυτός ο σκατζόχυλος έπρεπε να είναι νεκρός. Ο Αλέξανδρος προετοιμάζεται για τη μάχη της Ισού και βλέπουμε την Μεσόγειο θάλασσα γραμμένη ως Mediterranean Sea. Σε προηγούμενο χάρτη ήταν γραμμένη ως Middle Sea. Επίσης κάποιος έφαγε την Κύπρο. Αλλά πώς σχεδιάζεις να σπάσεις τον τεράστιο στρατό του Δαρίου? Με τη φάλαγγα! Με το σκατζόχυρο? Όχι ηλίθιε, είπε με τη φάλαγγα, κουφός είσαι. Με τη χρήση της ο Αλέξανδρος νικάει τη μάχη. Εκεί σκοτώνεται και ο Μέμνον.
Ο Μπρο κανονικά δεν ήταν καν σε αυτή τη μάχη, πέθανε στη Λέσβο, αλλά οκ. Okay. Ο Δαρίος τι κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Εδώ να κάνω μια παύση να πω πόσο ενοχλητικός είναι ο αδερφός του. Όποτε τον ακούς να μιλά, δύο από τις τρεις λέξεις είναι «Βασιλιά μου» ή «Αδερφέ μου» και το 1/3 είναι η μαλακία που έχει να πει. Τον παρατάει πίσω ο Δαρίος και αυτός βρίσκει μια πανοπλία και κάνει cosplay Μακεδόνα. Ο Αλέξανδρος τον κυνηγάει προσωπικά, για άλλη μια φορά δείχνοντας σε αυτή τη ταινία πόσο ανόητος είναι. Τον πετυχαίνει ένα βέλος στο γόνατο και τον σώζει του κεφάλι. Κάπως. Ο λαός της Αιγύπτου τον έκρισε φαραώ. Φαραώ! Τι είναι ο φαραώ? Αλλά ο άνδρας στο σκίτσο είναι ανάμεσα στους στρατιώτες μας. Ένας τύπος που αν τον κοιτάξεις για πάνω από 5 δευτερόλεπτα κάνει μπάμ ότι δεν ανήκει σε αυτό το στρατό, κατάφερε να πάει από την Ισό στη γαμημένη Αίγυπτο. Και κανένας από εσάς δεν τον πήρε χαμπάρι γιατί κάνατε γκούνινγκ 24/7 ρε φίλε. Πρόσθεσε 5 σταγόνες από φρεσκοστημένο δηλητήριο πίθωνα. Του γνωστού για το δηλητήριό του σφιχτήρα πίθωνα. Και δηλαδή αυτό το φίδι ήταν πίθωνας. Στην επόμενη σκηνή, μετά από διαμάχη με τον Αλέξανδρο, ο ηφαιστείωνας φεύγει με τον μισό στρατό. Ο στρατός μας μοιράζεται. Αυτό δεν είναι καλό. Καλό είναι, καλό! Ωραίος κατάσκοπος ρε, κάντο πιο προφανές αν θες την επόμενη φορά. Τώρα που ο Καλλισθένης το ξέρει, γιατί δεν τον σταματάει? Ότι σκέφτεται να κρυφτεί στα βουνά, στα γαυγάμιλα. Μπράβο Βλακ, μπράβο. Βουκεφάλα, πιστέ μου σύντροφε, σου χρωστάω τη ζωή μου και εσύ τη δική σου. Τι σημαίνει αυτό ρε φίλε, εσύ χρωστάς τη ζωή σου στο Βουκεφάλα και ο Βουκεφάλας στον εαυτό του? Άντε πάμε στη μάχη των γαυγαμήλων να τελειώνουμε, κουράστηκα. Η μάχη αρχίζει με τον Αλέξανδρο να νικάει, αλλά μετά ο Δαρίος βγάζει την κάρτα ελέφαντας και ο Αλέξανδρος αναγκάζεται να υποχωρήσει σε κάτι πέτρες, όπου τους καταδιώκουν. Εκεί έχουμε ένα comeback και είναι μια εύκολη νίκη. Ο Αλέξανδρος κυνηγάει τον Δαρίο να πάρει εκδίκηση, αλλά βρίσκει ένα νίντζα αντίπαλο. Μπρο, αυτό είναι το χειρότερο slow motion που έχω δει. Τα πόδια δεν πάνε μία και το χέρι έκανε κίνηση 120 μοιρών. Ο Αλέξανδρος νικάει και αποφασίζει να αφήσει το Δαρίο να ζήσει. Η ταινία τελειώνει με τον Καλλισθένη να μας λέει ότι πήγαν Ινδία. Παρά το γεγονός ότι στη ταινία τους είχε υποσχεθεί όλους ότι αν έπαιρνε εκδίκηση θα γυρνούσαν πίσω στις οικογένειές τους. Α, περιμέντε, έχει και post credit. Ο αδερφός του ζει. Never mind. Χαίρομαι που τελείωσε. Ήθελα να δώσω τόσο πολύ μια σφαλιάρα σε όλους τους χαρακτήρες. Όλοι ήταν βλάκες. Ο Δαρίος πίστεψε ότι το να καταστρέψει μια θρησκεία εκατοντάδων χρόνων ήταν okay κίνηση. Ο αδερφός του πήγε να προδώσει το ίδιο του το σχέδιο. Ο Αλέξανδρος πήγαινε ντουγρού ευθεία χωρίς να νοιάζεται και πέταξε αγγελιοφόρο άλλου κράτους στη θάλασσα. Κάτι που δεν έκανε στον αρχαίο κόσμο. Ο ηφαιστείωνας είναι βλάκας γιατί έχει μισή διαμάχη με τον Αλέξανδρο σε όλη τη ταινία και παίρνει το μισό στρατό και φεύγει. Που δεν έγινε καν στην πραγματικότητα και δεν είχε και επίπτωση στη ταινία, οπότε δεν ξέρω γιατί το έβαλαν μέσα. Ο Καλλισθένης κάνει το μεγαλύτερο gooning session στην ιστορία. Οι χάρτες είναι το πιο κακό πράγμα που έχω δει και η ταινία είναι άθλια. Χειρότερη από αυτές του Τιτανικού. Σκουπίδι. Νιώθω ότι η Mondo TV θα καταλήξει να είναι το LJN του Angry Video Game Nerd για το κανάλι μου. Και σε αυτό λέω, αν αυτός είναι ο σκοπός μου, να καταστρέψω τη Mondo TV, τότε θα το κάνω. Η μόνη ερώτηση είναι, εσείς θα με συνοδεύσετε σε αυτό το ταξίδι? Ένα special ευχαριστώ στον Δούκα Παναγιώτη, Jim Da Crazy, κάποιος άγνωστος 66, Than Skin, Χρήστος Μπαπ, Manuel T, Taino, Νίκος Κοντογιάννης, Mike και Butterboy για την ευγενική συνεισφορά τους μέσω Patreon. Αν θέλετε και εσείς να βοηθήσετε το κανάλι, υπάρχει link στην περιγραφή του βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like και ένα subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο.